πρώτη μου σκέψη όταν είδα το παιδί ήταν, δεν ήταν σκέψη ουσιαστικά, ήταν μια κατάρρευση συναισθηματική. Δηλαδή, όσο καιρός και να περάσει, είναι δεδομένο ότι ένα κομμάτι από την καρδιά μου θα έχει μείνει σε αυτό το δωμάτιο. Ο Χρήστος Βαρδίκος είναι ο αστυνομικός που έκανε το ίντερνετ να λυγίσει με την φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται να κρατά αγκαλιά το 11 μηνών βρέφος της άτυχης Καρολάιν λίγη ώρα μετά το στιγερό έγκλημα στα γλυκά νερά. Πήρα το μωρό στην αγκαλιά μου, επειδή ήταν γυμνό, ήταν μόνο με το... Ήταν μόνο το Pampers, το πήρα αγκαλιά, του βάλω την κουβερτούλα του και αμέσως κατεβήκαμε κάτω στο ισόγειο προκειμένου να ασφαλίσουμε τη σκηνή του εγκλήματος, να μην τη μολύνουμε κτλ. Η μία μοναδική εικόνα που έχει χαραχτεί και δεν θα φύγει ποτέ είναι το μωρό να είναι πάνω στο κρεβάτι μαζί με την νεκρή μητέρα του. Ο 40χρονος αστυνομικός περιγράφει και όλα όσα αντίκρισε με τους συναδέλφους του καθώς μπήκαν μέσα στη μεζονέτα. Βλέπουμε το σκύλο, ο οποίος ήταν κρεμασμένος και κρεμόταν από την κουπαστή. Διαπιστώνουμε τη γυναίκα να είναι νεκρή πάνω στο κρεβάτι, μπρούμητα. Ακριβώς δίπλα της, πάνω στο... Πάνω στο κρεβάτι ήταν το μωρό, το 11 μηνών παιδάκι της. Με τα γόνατα στο κρεβάτι ακούμπαγε πάνω στη μάνα του. Και αριστερά από το κρεβάτι δεμένος κάτω ήταν ο σύζυγος. Οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών συγκεντρώνουν όλο και περισσότερα στοιχεία για την λίστα των υπόπτων που έχουν φτιάξει από την πρώτη στιγμή. Ο σύζυγος της Καρολάιν βιώνει το δικό του δράμα με μεγάλη αξιοπρέπεια. Έχω μόνο τα καλύτερα να πω για αυτό το ζευγάρι, για αυτά τα παιδιά που το ήθος τους και η αξιοπρέπειά τους είναι κάτι σπάνιο στην εποχή μας. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι κακοποιοί έχουν κάνει φυλακή και ότι πρόκειται για άτομα που δεν ήταν ομάδα από την αρχή. Το ζητούμενο είναι ο εντοπισμός και των τεσσάρων και όπως επισημαίνουν με νόημα οι αστυνομικοί στο Όπεν, οι έρευνες προχωρούν.